Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου για τα αστυνομικά τμήματα, τα κρατήρια των αστυνομικών τμήματων. Την συνέντευξη τύπου αυτή και τη διαμαρτυρία καλεί η ανοιχτή πρωτοβουλία ενάντια στα κέντρα κράτησης. Θα προσπαθήσουμε σύντομος, γιατί ο καιρός είναι χάλια. Επιλέξαμε ως πρωτοβουλία το αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Τελείως για συμβολικό λόγο είναι από τα αστυνομικά τμήματα όπου κρατούνται εκατοντάδες κόσμος σε άθλιες συνθήκες, μακρόχρονη κράτηση σε ένα χώρο που λογικά είναι για 24 ώρες προσαγωγή των κρατουμένων ή οποιοδήποτε. Και η ελληνική πολιτεία, όχι μόνο το αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, αλλά γενικότερα όλων των αστυνομικών τμήματων, όλα τα αστυνομικά τμήματα επί επικράτεια, χρησιμοποιεί για την κράτηση των μεταναστών και προσφύγων χωρίς χαρτιά μέχρι και ένα χρόνο. Συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, όπως ξέρετε όλοι και όλες, έχουν γίνει καταγγελίες για βασανιστήρια, καταγγελίες για απίστευτες καταστάσεις, και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου εδώ μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Θα έχουμε μαζί μας τον Μπαχμέν, Ερανός πρόσφυγες, ο οποίος πριν πολύ λίγο βγήκε από κράτηση ενός αστυνομικού τμήματος, και θα μας πει για την εμπειρία του. Μετά έχουμε τον Άχιμ εκ μέρους του δικτύου, δικηγόρος, θα μας πει λίγο για την κατάσταση γενικότερα στην Ελλάδα στα αστυνομικά τμήματα, και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις.